γυναίκα σε φέρνει βολτά και σε έχει κάνει να κλαις. Την αποκαλούν σιδηρά κυρία του ελληνικού πενταγράμμου. Η Μαρινέλα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938. Οι γονείς της κατάγονταν από τον Πόντο και ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη πριν έρθουν στην πρωτεύουσα. Από πολύ μικρή ηλικία φαινόταν το άστρο της στο τραγούδι. Σε ηλικία 4-5 ετών συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική η ώρα», όπου έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Σιούμπερτ. Εσύ, εσύ. Στα 12 της διαφήμιζε τα καταστήματα Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Το πραγματικό της όνομα είναι Κυριακή Παπαδοπούλου. Το Μαρινέλα είναι το καλλιτεχνικό της και αυτό τη βάφτισε ο λαϊκός τραγουδοποιός και οργανοπαίχτης Τόλης Χάρμας, με τον οποίο εμφανιζόταν το 1956 στο κέντρο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χάρμας εμπνεύστηκε το Μαρινέλα από το ομώνυμο τραγούδι του. Η Μαρινέλα ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία ως ηθοποιός και ένα τυχαίο περιστατικό στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθεί με το τραγούδι. Όταν ήταν 17 ετών, συμμετείχε στον θίασο της Μέρις Λοράνς μαζί με ηθοποιούς που έκαναν τότε τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική, όπως η Μάρθα Καραγιάννη, ο Αλέκος Τζανετάτος και ο Κώστας Βουτσάς. Κατά την περιοδία της στον Παλαμά Καρδίτσας, η τραγουδίστρια του θειάσου αρρώστησε και την αντικατέστησε η Μαρινέλα, που γνώριζε πολύ καλά όλα τα τραγούδια. Η Μαρινέλα τραγούδισε επίσης το κομμάτι «Ο άνθρωπός μου» της Σοφίας Βέμπο, την οποία θαύμαζε. Εκείνη η μέρα έμελε να είναι η πιο σημαντική της καριέρας της. Οι συντελεστές της παράστασης συνειδητοποίησαν ότι είχαν να κάνουν με ένα κατέργαστο διαμάντι και έτσι την έκαναν την βασική τραγουδίστρια του θειάσου. Όταν ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη πώς θα ήταν η ζωή της αν δεν ακολουθούσε το τραγούδι, απάντησε: «Δεν έχω ιδέα, γιατί από 5 χρονών τραγουδάω, χορεύω και παίζω θέατρο. Οπότε τώρα είναι κάπως αργά για να σκεφτώ τι άλλο θα μπορούσα να είμαι, αφού το τραγούδι έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου από πολύ νωρίς». Το 1974 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά για τη Μαρινέλα. Έγινε η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε για πρώτη φορά την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το πασίγνωστο τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου». Συγκέντρωσε μόλις 7 βαθμούς και πλασαρίστηκε στην 11η θέση ανάμεσα σε 17 χώρες που συμμετείχαν τότε. Σταλιά, σταλιά και αχώρα. Ένα από τα πιο πετυχημένα και χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια της Μαρινέλλας είναι το «Σταλιά, σταλιά». Το τραγούδι γράφτηκε για την ηθοποιό Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά εκείνη το απερίψε διότι το θεωρούσε πολύ λαϊκό. Το 1957 η Μαρινέλα γνωρίστηκε με τον Στέλιο Καζαντζίδη μέσω του Στέλιου Ζαφυρίου, ενός δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Οι δύο τους γνώρισαν μεγάλη δόξα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου ζούσαν Έλληνες. Τραγούδισαν στην Αμερική και στην Αυστραλία με επιτυχία και ηχογράφησαν πολλά τραγούδια σε πρώτη και δεύτερη εκτέλεση. Τον Μάιο του 1964 παντρεύτηκαν και δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 1966, χώρισαν. Κατά περιόδους συνέχισαν να συνεργάζονται, ηχογραφώντας μάλιστα έναν κοινό δίσκο 33 στροφών που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1969. Τον Νοέμβριο του 1973 η Μαρινέλα παντρεύτηκε τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο γάμος τους ήταν ιδιαίτερος από πολλές απόψεις. Δεν έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών ούτε σε κάποιο γραφικό οξοκλήσι, αλλά στο σπίτι της. Οι νεόνυφοι πήραν ειδική άδεια από την Αρχιεπισκόπη Αθηνών. Ξεχωριστές ήταν επίσης οι ενδυματολογικές τους επιλογές. Η Μαρινέλα φορούσε τζιν γυλαίκο και φούστα μακριά και ο Βοσκόπουλος επίσης τζιν παντελόνι. Με τον Βοσκόπουλο η Μαρινέλα ηχογράφησε το «Εγώ και εσύ» το 1974, το οποίο έκανε ρεκόρ πωλήσεων. Το 1981 χώρισε. Περιτό. Την ώρα που χωρίζουμε. Μια ιστορία γραμμένη με χρυσά γράμματα και μια φωνή που συνεχίζει να μας προσφέρει στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Αυτή είναι η Μαρινέλα. Σε για πάντα ο τελευταίος μου σταθμός.